Κορίτσια, τι θα πάρετε? Οικονομία, πολιτική, αθλητικά, γκόσι, Hollywood, επικαιρότητα. Έφτασε! Πάρε πασά μου, την όδο το βουρτσά μου, δώσ' μου κι εσύ η μοναξιά σου τη μισή. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Τρίτη και 13 σήμερα. Όσοι είστε προληπτικοί, καλά κάνετε. Όσοι δεν είστε, ακόμα καλύτερα. Ελάτε φίλοι μου να πάμε βόλτα στην επικαιρότητα που ξεχυλίζει λάβα. Καίει, είναι απλησίαστη. Κάνει τζιζ. Αναστασία, αν δεν με κόψεις θα συνεχίσω. Θες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα παιδινά και νησιωτικά? Θα τις έχεις. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και κεντρικά ημιορεινά της Ανατολικής και Νότιας Ελλάδας και αυτά δικά σου. Θυελώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, πάρ' τους. Τα πλοία είναι δεμένα στα λιμάνια, δεν κινείται φύλλο και ρε, δεν ξηγέσαι σωστά. Μια χαρά ξηγήθηκαν όμως εκεί στο Eurogroup, αφού το νέο πακέτο στήριξης της Ελλάδας με τη νέα δανειακή σύμβαση των 130 δισεκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε και τυπικά χθες βράδυ. Και εμείς χαιρόμαστε σαν να κερδίσαμε στο λαχείο. Σκεφτείτε ότι όλα αυτά είναι δανεικά. Πολύ Euro έπαιξε όμως, αφού αποφασίσαμε ποιος θα ταξιδέψει μέχρι τον Μπακού. Η Ελευθερία Ελευθερίου με το τραγούδι Aphrodisiac είναι η φετινή εκπρόσωπος της χώρας μας στο διαγωνισμό της Eurovision. Καλή επιτυχία! Λατρεύω την μπάλα, λατρεύω το γήπεδο, λατρεύω το χορτάρι και το παρκέ. Άνετα το έχει και ο τερματοφύλακας ο Μέση, όπως βλέπετε στη φωτογραφία. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός φοράει γάντια και αποκρούει με εκπληκτική εκτείναξη ένα σουτ στην πάνω δεξιά γωνία του τέρματος, αποδεικνύοντας ότι παρά το 1,69 του διαθέτει και προσόντα goalkeeper. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο Κάρλος Πουγιόλ, ο οποίος πόσταρε τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Ξέρω, είμαι αδιόρθωτη. Ξεχάστηκα με το ελληνικό πρωτάθλημα και έκανα στην άκρη το NBA. Πάρ' το όμως! NBA. Yes, NBA. 25.000 δολάρια θα πληρώσει ο J.R. Smith για ένα πονηρό ποστάρισμα στο λογαριασμό του στο Twitter. Ο παίκτης των Knicks είχε αναρτήσει μια φωτογραφία της κοπέλας του, η οποία ήταν ελαφρότατα ντυμένη και εκείνος παρακολουθούσε ένα παιχνίδι στην τηλεόραση. Οι ηθήνοντες του NBA δεν το άφησαν να περάσει έτσι ανέμακτα και έτσι ο J.R. θα πληρώσει. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης των Timberwolves με τους Lakers το βράδυ της Παρασκευής, ο Kobe Bryant συγκρούστηκε με το Ricky Rubio. Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, η χρονιά έφτασε έτσι άδοξα στο τέλος της για τον Ισπανό που χάνει και τους Ολυμπιακούς αγώνες. Και τον είχα χάσει. Ο Νίκος Καρβέλας έγραψε ένα άρθρο στην ιστοσελίδα ofono.gr της Ανίτα Σπάνια. Ο συνθέτης δήλωσε δημόσια τη συμφωνία του με τις απόψεις του Γιώργου Καρατζαφέρη, τονίζοντας πως συμφωνεί με τη χρήση των όπλων και για τη μάστιγα των λαθρομεταναστών. Στο κείμενό του μάλιστα υποστηρίζει ότι δεν φτάνει μόνο ένας Καρατζαφέρης, χρειάζονται πολύ περισσότεροι. Μονόδρομος είναι πλέον η υπογραφή νέων συμβάσεων, καθώς η εγκύκλιος του Υπουργείου που διαμορφώνει το νέο τοπίο στον ιδιωτικό τομέα ανοίγει το δρόμο για πραγματική σφαγή. Ναι, μεν υπάρχει μαξιλάρι για μειώσεις ως 22%, ωστόσο, χωρίς κλαδική σύμβαση έρχεται αυτόματα η ατομική και έτσι η διαπραγμάτευση γίνεται από μηδενική βάση, δηλαδή με βάση τα κατώτατα όρια. Νύφη για τρίτη φορά θα ντυθεί η Χάλι Μπέρι. Πριν λίγο καιρό είχαμε δει μόνο το μονόπετρο στο δάχτυλό της. Τώρα όμως ο αγαπημένος της Ολιβιέ Μαρτίνες επιβεβαίωσε τις φήμες υποστηρίζοντας ότι σχέφτονται να παντρευτούν με την αγαπημένη του. Κορίτσο για σπίτες και κορίτσο για σπίτισες. Μη μαζάτε από προλήψεις και χαρείτε το απόγευμα της Τρίτης που σας κλείνει το μάτι. Πολλά φιλιά και θέλω να είστε πιστοί στο αυριανό μας ραντεβού στις 2 και κάτι.